ζωήσουμε στην Κέρκυρα, αγαπητοί. Ο λόγος της επίσκεψης. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μάμαλη. Ξέρετε ότι σας εκτιμούμε ιδιαίτερα. Έχουμε κουβεντιάσει πάρα πολλές φορές μαζί. Η αγωνία μας είναι μεγάλη για το νοσοκομείο της Κέρκυρας. Είχαμε ακούσματα και καταγγελίες ότι υπήρχαν προβλήματα. Θέλαμε να τα διαπιστώσουμε και πράγματι σήμερα διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν προβλήματα. Είδαμε ότι η διοίκηση κάνει προσπάθειες για την επίλυση αυτών των ζητημάτων, αλλά ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι τα προβλήματα για να λυθούν χρειάζεται πολιτική βούληση από την κυβέρνηση και δυστυχώς διαπιστώνουμε ότι αυτή δεν υπάρχει. Εμείς κατά την άποψή μας πιστεύουμε ότι χάνεται μια πολύ μεγάλη ευκαιρία τώρα με την πανδημία να ενισχύσουμε το δημόσιο τομέα υγείας που αναδείχθηκε με τον πιο τραγικό τρόπο η αναγκαιότητά του και βλέπουμε ότι η κυβέρνηση ακόμη και τώρα είναι προσανατολισμένη στην ιδιωτικοποίηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Πιστεύει ότι η αναβάθμιση του δημόσιου τομέα περνάει μέσα από την ιδιωτικοποίηση. Αυτό όμως, αυτές οι ιδιοληψίες νομίζω ότι έχουν καταρριφθεί με την πανδημία, καθότι ο ιδιωτικός τομέας δεν έβαλε σε τίποτα πλάτη για την διαχείριση της πανδημίας. Μάλιστα. Είστε ένας συνδικαλιστής, θα έλεγα, χρόνια στον τομέα της υγείας με καθαρή φωνή, κρυστάλλινη φωνή. Και το λέω αυτό γιατί και επί άλλων κυβερνήσεων του ΣΥΡΙΖΑ είστε ακριβώς στην ίδια γραμμή. Η υπεράσπιση του χαρακτήρα, έτσι, του δημόσιου χαρακτήρα της υγείας και βεβαίως γενικότερα της υγείας. Γιατί δεν είναι μόνο δημόσια, είναι και ιδιωτική. Θέλω να σας ρωτήσω, τα προβλήματα που εντοπίζετε εδώ στο νοσοκομείο της Κέρκυρας, ποια είναι? Κοιτάξτε. Που σας μεταφέραμε, έτσι. Κοιτάξτε. Υπάρχει υποστελέχωση και στο ιατρικό προσωπικό και στο λοιπό προσωπικό νοσηλευτικό και υπόλοιπο προσωπικό. Επισκεφθήκαμε πολλά τμήματα του νοσοκομείου και διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις. Παρότι, όπως είπα πριν, η διοίκηση κάνει προσπάθειες για την επίλυσή του. Στο χειρουργικό τομέα, εκεί υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις. Υπάρχουν 4 γιατροί, εκ των οποίων ο διευθυντής μέχρι τον Αύγουστο, από ό,τι μας είπε, συνταξιοδοτείται. Οι 3 γιατροί δεν φτάνουν να καλύψουν τις εφημερίες του νοσοκομείου. Μιλήσατε με τη διοίκηση? Ναι, βεβαίως, μιλήσαμε και θέσαμε αυτό το ζήτημα. Να σκεφτείτε ότι θα πρέπει να προσθέσουμε ότι έρχεται και καλοκαίρι και η επισκεψιμότητα θα είναι πολύ μεγάλη στο νησί, άρα λοιπόν οι ανάγκες θα μεγιστοποιηθούν για υπηρεσίες υγείας και θα μείνουν μόνο 3 χειρουργοί. Ως εκ τούτου λοιπόν δεν θα μπορούν να εξυπηρετούνται ούτε τα έκτακτα περιστατικά. Γι' αυτό θα πρέπει να ενισχυθεί το νοσοκομείο. Ο παθολογικός τομέας έχει μόνο 4 παθολόγους, οι οποίοι δυστυχώς δεν αρκούν. Νευρολόγος είναι μόνο ένας και για 15 μέρες το μήνα καλείται ιδιώτης νευρολόγος και επιβαρύνονται οι πολίτες από την τσέπη τους και τον πληρώνουν σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Ο ψυχιατρικός τομέας έχει σημαντικές ελλείψεις. Εκεί που διαπιστώσαμε μεγάλο πρόβλημα είναι στις ΜΕΕΣ. Υπάρχουν μόνο 3 ΜΕΕΣ και δεν μπορεί να καλυφθεί το ομοιευτικό τμήμα. Το νοσηλευτικό προσωπικό είναι περίπου στο 50% καλυμμένες οι οργανικές θέσεις. Υπάρχουν τμήματα που γίνεται μονομάρδια. Γίνονται σημαντικές προσπάθειες και από τον διευθυντή της νοσηλευτικής υπηρεσίας και από τη διοίκηση. Αλλά τα προβλήματα όμως δεν λύνονται. Και δυστυχώς υπάρχουν σημαντικά ζητήματα ανοιχτά. Τώρα, τα προβλήματα αυτά όντως είναι έτσι όπως τα περιγράφετε. Γενικότερα, τα νοσοκομεία στην Ελλάδα έτσι στερούνται προσωπικού, υπάρχουν ελλείψεις, δηλαδή είναι, η Κέρκυρα αποτελεί εξαίρεση ή είναι γενικότερο το πρόβλημα? Εντάξει, υπάρχουν 45.000 κενές οργανικές θέσεις στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας. Η Κέρκυρα είναι ένα νοσοκομείο που αντίστοιχα υπάρχουν πολλά άλλα με τα ίδια ίσως και μεγαλύτερα προβλήματα από το νοσοκομείο της Κέρκυρας. Χρειάζεται λοιπόν να ενισχυθεί ο δημόσιος τομέας υγείας. Χρειάζονται προσλήψεις. Αρκεί να σας πω ότι δουλεύουμε σε σχέση με πέρυσι το ίδιο διάστημα με 10.000 λιγότερο προσωπικό. Είναι οι αναστολές εργασίας, ένα μέτρο πια που δεν έχει κανένα υγειονομικό όφελος, καθότι από σήμερα έχουν καταργηθεί οι πιστοποιητικά εμβολιασμού, νόσησης. Και απορώ δηλαδή γιατί επιμένει η κυβέρνηση να διατηρεί το μέτρο των αναστολών. Υπάρχουν πάρα πολλές συνταξιοδοτήσεις και συνάδελφοι που συνεχώς νοσούν από κορονοϊό παρότι πλήρως εμβολιασμένοι.
Και βέβαια υπάρχει ένα πρόσθετο πρόβλημα στις νησιωτικές περιοχές, όπου παρότι προκυρήσονται διαγωνισμοί, εάν δεν δοθούν κίνητρα, δεν προσελκύουν γιατρούς. Μπορεί να δώσετε μια πάσα για το προσωπικό αυτό που είναι σε αναστολή. Ποια είναι η άποψη δική σας, δηλαδή η θέση της ΠΟΕΔΗ? Σήμερα υπάρχουν 7.500 συνάδελφοι που τους αφορά το μέτρο της αναστολής. Είναι 3.500 σε αναστολή και 4.000 οι οποίοι δουλεύουν προσωρινά με τα πιστοποιητικά νόσησης. Ακούστε τώρα το ειρωνικό, ότι τα πιστοποιητικά νόσησης έχουν καταργηθεί για όλους πλην των υγειονομικών. Μάλιστα. Οι οποίοι είναι σε αναστολή. Μάλιστα. Ένα μέτρο θα μπορούσε να πει κανείς ότι το Σεπτέμβριο υπήρχε μία αντίληψη ότι όσοι εμβολιάζονται έχουν χαμηλό υγειικό φορτίο, δεν θα πρέπει να δουλεύουν κτλ. Αυτό έχει καταρριφθεί πια. Ακόμη και οι πλήρως εμβολιασμένοι νοσούν και μεταδίδουν τον ιό. Γι' αυτό και πάνω από τους μισούς συναδέλφους, πλήρως εμβολιασμένοι, έχουν νοσήσει, έχουν μεταδώσει τον ιό, υπάρχει νοσοκομιακή διασπορά. Δεν υπάρχει κανένα υγειονομικό όφελος πια. Οι συνάδελφοι, με δεδομένο ότι γίνεται χαμός παντού, δεν ισχύουν πια πιστοποιητικά εμβολιασμού νόσησης, έχουν ανοίξει γήπεδα, ταβέρνες, κέντρα. Δηλαδή η επιμονή σε αυτό το μέτρο πια δεν έχει κανένα όφελος, είναι ένα καπρίσιο ουσιαστικά της κυβέρνησης, δεν προσφέρει απολύτως τίποτα και πραγματικά αρχίζουμε πια να προβληματιζόμεθα ότι ισχύει μόνο και μόνο να δημιουργείται ζήτημα για να ιδιωτικοποιηθεί η δημόσια υγεία και όχι ότι προσφέρει κάτι πια στον περιορισμό της πανδημίας. Άρα η θέση της ΠΟΕΔΗ είναι άμεση επιστροφή του προσωπικού. Ναι, άμεση επιστροφή του προσωπικού, καθότι εμείς τηρούμε τα μέτρα ατομικής προστασίας και στα νοσοκομεία έχουμε να κάνουμε και με πολύ πιο θανατηφόρα μικρόβια από τον κορονοϊό, όπως είναι οι νοσοκομειακές λοιμώξεις. Έχουμε σπουδάσει τα μέτρα ατομικής προστασίας. Από εμάς δεν κινδυνεύουν οι ασθενείς. Οι συνάδελφοι τηρούν τα μέτρα, άρα λοιπόν και με δεδομένο πια ότι ουσιαστικά δεν ισχύει κανένα περιοριστικό μέτρο, θεωρούμε μεγάλη αδικία οι συνάδελφοί μας για 8 μήνες να είναι χωρίς μισθό, όταν ακόμη και δημόσιοι υπάλληλοι, οι υγειονομικοί που είναι φυλακοί για κακοδειγματικές πράξεις, λαμβάνουν το 50% του μισθού, οι συνάδελφοι αυτοί να είναι 8 μήνες χωρίς ευρώ μισθό. Δεν υπάρχει πια λόγοι δημοσίου συμφέροντος, δεν υπάρχουν λόγοι δημόσιας υγείας να μένουν εκτός οι συνάδελφοι, όταν πια δεν ισχύει κανένα περιοριστικό μέτρο για το κορονοϊό. Έχετε μιλήσει με τον Υπουργό? Πάρα πολλές φορές, το έχουμε εξηγήσει τη θέση μας. Δεν μπορώ να την κατανοήσω. Πια, γιατί σας λέω ότι η υποχρεωτικότητα τελικά εφαρμόστηκε στο υγειονομικό προσωπικό που είναι εμβολιασμένοι σε ποσοστό 97%, μακράν το μεγαλύτερο από κάθε άλλο επαγγελματικό κλάδο. Αυτή τη στιγμή έχουν αρθεί όλα τα περιοριστικά μέτρα. Πραγματικά δεν υπάρχει καμία εξήγηση πια από την πλευρά της κυβέρνησης που να δικαιολογεί ένα τέτοιο μέτρο. Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσω για μια ακόμα φορά που είχε την καλοσύνη. Απλώς θέλω να προσθέσω το εξής, ότι υπάρχει μια δέσμευση της κυβέρνησης. Ξέρετε, με χειροκροτήματα δεν μπορείς να πληρώσεις ούτε τη ΔΕΗ, ούτε να αγοράσεις πράγματα από το σούπερ μάρκετ. Έτσι. Οι υγειονομικοί παίρνουν ένα πολύ χαμηλό μισθό. Μάλιστα, όσοι είναι σε αναστολή δεν παίρνουν καθόλου μισθό. Θα πρέπει να τηρηθεί η δέσμευση της κυβέρνησης και να αυξηθούν οι μισθοί των υγειονομικών που είναι χαμηλότατοι, 800 ευρώ είναι ο μέσος όρος, και να επιστρέψουν οι συνάδελφοι, αλλά ταυτόχρονα να μονιμοποιηθούν οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι, που είναι πάνω από 20.000 στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, οι οποίοι τους χειροκροτούσαμε, δεσμευτήκαμε για τη μονιμοποίηση και τώρα παίρνουν ολιγόμενες παρατάσεις των συμβάσεων. Και οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου στις υπηρεσίες στήριξης, που είναι με το ένα πόδι έξω από το σύστημα, για να επιστρέψουν οι εργολάβοι, οι οποίοι προσφέρουν συνθήκες εργασιακού μεσαίωνα, και οι εργαζόμενοι, κάνοντας την ίδια δουλειά με περισσότερες ώρες, παίρνουν τα μισά χρήματα μέσω των εργολάβων. Άρα το ετοιμάστε. Μονιμοποίηση όλων των συμβασιών. Καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βοηθάτε και εσείς με την πένα σας, με την δημοσιογραφία σας στο σύστημα. Και θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την προσπάθεια που κάνετε.